Νέο κύμα ακρίβεια αναμένεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τον Σεπτέμβριο. Οι ανατιμήσει σε βασικέ πρώτε ύλε στι διεθνεί αγορέ, μαζί με τη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια, φαίνεται να πυροδοτεί αυξήσει στην ενέργεια και τα μεταφορικά κόστη και να προκαλεί νέο πονοκέφαλο στα νοικοκυριά που δεν βλέπουν φω στο τούνελ τη ακρίβεια. Ε, το ξέρουμε, πάντα ακρίβεια, όλα τα πάντα είναι ακριβά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό το ξέρουν όλοι οι είναι γνωστό. Αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε να το αλλάξουμε. Ε, όχι. Είμαστε λίγο μαζεμένοι στα έξω, στα δώρα, στα τα απαραίτητα βλέπουμε, προσπαθούμε για τα απαραίτητα για να τα βγάλουμε πέρα διαφορετικά. Παρά τα σημάδια ύφεση τον Ιούνιο, ο πληθωρισμό επανήλθε δρυμύτερο με νέα αύξηση τον Ιούλιο, αποδεικνύοντα πω το ζήτημα τη ακρίβεια παραμένει αδιαμφισβήτητα ένα μεγάλο βραχνά. Μόνο μέσα σε έναν μήνα το διάστημα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο του 2024 είναι ενδεικτικό πω για παράδειγμα οι τιμέ των δημητριακών αυξήθηκαν 6%, το γάλα 2,1%, τα λαχανικά 6%, το γιαούρτι 2,1%, το χοιρινό 2% και το μοσχάρι 1,5%. Οι επιτίδοι μια ζωή μας πίνουν το αίμα. Ανυπόφοροι, ανυπόφοροι. Οι μεταβολέ στι διεθνεί αγορέ σε αιτήσια βάση προκαλούν παραζάλι. Μέσα σε έναν χρόνο, η τιμή του καφέ στι διεθνεί αγορέ ανατιμήθηκε κατά 67%, του κακάο 159%, του γάλακτο 19%, των τυροκομικών 12,1%, 9,39% τον τελευταίο μήνα, η τιμή στο χυμό πορτοκαλιού αυξήθηκε κατά 40%, ενώ το τσάι κατά 20%, το βούτυρο 65% και τα πουλερικά 13%. 3 ,3%. Τα πάντα κόβουμε, τα πάντα. Μόνο για φαγητό περισσότερο. Τα πάντα ρούχα, ε, ταξίδια, τα πάντα έχουμε κόψει. Μα τι είναι αυτό που θα μπορούσατε να στερηθείτε για να... Δεν θα αγόραζα ρούχα, δεν θα έκανα κάποια έξοδα περιττά που θα έκανα κάποιες... αν δεν ήταν έτσι. Ένα μέσο άνθρωπος άνθρωπο, ο οποίο παίρνει τον βασικό μισθό, ναι. μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτέ τι τιμέ. Με δυσκολία. Πρέπει να κρατιέται. Και να κάνει κουμάντο. Ο χρόνο για τη λήξη των διακοπών μετρά αντίστροφα και φαίνεται πω μαζί με την επιστροφή στην κανονικότητα, τα νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων και μάλιστα σε έναν εξαιρετικά δύσκολο οικονομικά μήνα τη χρονιά, το Σεπτέμβριο, που παραδοσιακά τεινάζει στον αέρα του οικογενειακού προπολογισμού και μόνο για την προετοιμασία τη νέα σχολική χρονιά.